Αυτή η επικοινωνία έχει διτό στόχο. Πρώτα απ' όλα να αναδείξει και να καταδείξει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την πραγματική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξει και να καταδείξει ότι ακόμα και μέσα στην κρίση του κορονοϊού η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί διαθροτικές αλλαγές. Αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα προκειμένου να πετύχει ψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση. Τρεις συνεπώς είναι οι στόχοι της επίσκεψης. Ο πρώτος είναι να δούμε, να αξιολογήσουμε την πορεία του έργου που αφορά το τεχνολογικό πάρκο. Είναι μια εμβληματική επιλογή της κυβέρνησης προκειμένου να επενδύσει η χώρα στην έρευνα και την καινοτομία. Επιβεβαιώνω ότι το έργο προχωράει με τους ρυθμούς και με τις διαδικασίες που είχαμε προβλέψει. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προχωρούν και τη διαδικασία καταγραφής του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Έτσι ώστε, πολύ σύντομα, αυτό το έργο να πάρει σάρκα και οστά. Ένα έργο πολύ σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για τα Βαλκάνια.